Ξύδα Μποχαδί που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, που έχει χορό, ζωντάνια και αμέσως μετά ένα άλλο επιτυχημένο τραγούδι, το οποίο τρέχεις μέσα σε ένα γαμπρίο, πρότυπο επιτυχίας. Ναι. Και εμένα αυτό το σενάριο μου δημιουργεί το εξής πρόβλημα. Βγαίνω έξω στο δρόμο και δεν βλέπω καμία τόσο όμορφη κοπέλα να οδηγεί κάμπριο και να τρέχει στον δρόμο. Τι γίνεται, πού τη βρίσκω, γιατί ακολούθησε ένα τέτοιο σενάριο? Ήταν η ιδέα του Δημήτρη του Σότα. Μάλιστα. Του σκηνοθέτη. Σου πάει. Και μ' άρεσε γιατί ήταν η πρώτη φορά που οδήγησα κάμπριο, βέβαια. Και τρελάθηκα με την ιδέα. Μ' αρέσει να τρέχω που γυρίζω με το αυτοκίνητο. Με το δικό μου δεν το τολμώ, ειδικά στην Αθήνα είναι πολύ επικίνδυνο. Αλλά όταν γυρίζαμε με το βίντεο κλιπ έκανα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Το διασκέδασα, βέβαια. Τα διασκεδάζει τα βίντεο κλιπ πάντως, έτσι φαίνεται. Και ειδικά τα τελευταία που θα δείξουμε και σήμερα. Εσύ εκεί ήθελε να καταλήξεις. Θα γίνει συζήτηση με το βίντεο κλιπ. Είναι το καινούργιο. Έχει πληροφορίες, το ξέρω. Είναι αυτό το φιλί, αυτό το βίντεο κλιπ. Τι γίνεται. Και είναι προκλητικό. Τι γίνεται, τι προκλητικό. Προχωρημένο, τι είναι. Είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Ναι, είναι πολύ προχωρημένο. Να παίξει το βίντεο κλιπ, πού είναι? Να το δούμε. Να παίξει το βίντεο κλιπ. Αυτό το φιλί, λουλούδι που ημερεύει όλα τα πάθη. Αυτό το φιλί, ματώνει σαν αγκάθινο στεφάνι. Αυτό το φιλί, ταξίδι στον ωκεανό τα βάτη. Αυτό το φιλί, καράβι ξεχασμένο σε λιμάνι. Κι όλο φεύγω μακριά του, μ' όλοι δρόμοι πάνε εκεί. Εκεί που βρήκα την καρδιά του και έχασα την ψυχή. Αυτό το φιλί, θάνατος και ανάσταση. Αυτό το φιλί, επανάσταση τα χείλη. Σημάδεψε κατάρα και ευχή να σε ζητάω όπου κι αν πάω. Αυτό το φιλί, θάνατος και ανάσταση. Αυτό το φιλί, ειρήνη και επανάσταση τα χείλη. Σημάδεψε κατάρα και ευχή να σε ζητάω όπου κι αν πάω. Να σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Αυτό το φιλί, γλυκό σαν κρασί που είναι αγιασμένο. Αυτό το φιλί, νερό αλμυρό σαν τριχημία. Αυτό το φιλί, σαν νύδι στο κύμα ξεχασμένο. Αυτό το φιλί, με παίρνει στο βυθό με μια μανία. Κι όλο φεύγω μακριά του, μ' όλοι δρόμοι πάνε εκεί. Εκεί που βρήκα την καρδιά του και έχασα την ψυχή. Αυτό το φιλί, θάνατος και ανάσταση. Αυτό το φιλί, ειρήνη και επανάσταση τα χείλη. Σημάδεψε κατάρα και ευχή να σε ζητάω όπου κι αν πάω. Αυτό το φιλί, θάνατος και ανάσταση. Αυτό το φιλί, ειρήνη και επανάσταση τα χείλη. Σημάδεψε κατάρα και ευχή να σε ζητάω όπου κι αν πάω. Να σ' αγαπάω, να σ' αγαπάω. Αυτό το φιλί, θάνατος και ανάσταση. Αυτό το φιλί, ειρήνη και επανάσταση τα χείλη. Σημάδεψε κατάρα και ευχή να σε ζητάω όπου κι αν πάω. Αυτό το φιλί, θάνατος και ανάσταση. Αυτό το φιλί, ειρήνη και επανάσταση τα χείλη. Σημάδεψε κατάρα και ευχή να σε ζητάω όπου κι αν πάω. Να σ' αγαπάω, να σ' αγαπάω. Αυτό
φιλί. Ήταν η πρώτη τηλεοπτική μετάβαση. Η πρώτη τηλεοπτική μετάβαση. Πώς νιώθετε τώρα που το είδατε? Είναι πραγματικά ότι πιο προχωρημένο έχει γίνει στην Ελλάδα και ότι πιο προχωρημένο έχω κάνει και εγώ η ίδια. Ναι. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Εγώ να κανονίσω τη σχέση μου, είμαι σχετικά εναντίον των βίντεο κλιπς. Να το εξηγήσω γιατί. Πιστεύω ότι ένα τραγούδι, η θέση μου είναι αυτή, δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Έτσι, άσχετο αν μπήκαμε στην εποχή της τηλεόρασης και οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ένα κλιπ. Για μένα ένα τραγούδι είναι μελωδία και στίχος. Τώρα, εγώ είμαι της παλαιάς σχολής, μην κοιτάζετε. Μην με παίρνετε με τίποτα. Υπάρχει και η άλλη. Όμως, πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν στον ακροατή, αν υπάρχει αυτό, και αν του αρέσει, το θετεί, το αγαπάει και το τραγουδάει. Βεβαίως, αφού είναι αναγκαίο κακό τα κλιπ, έχουμε δει και πάρα πολύ καλές δουλειές. Ξέρετε, υπάρχει το βίντεο κλιπ μπορεί να σου δώσει μια άλλη οπτική πάντα. Σου δίνει και μια οπτική που μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που μπορεί να σκεφτεί ή να σου δώσει την ελευθερία να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα. Σου παρουσιάζει που μπορεί να μην έχεις δει εσύ αυτές τις εικόνες στο μυαλό σου, μπορεί να το φαντάζεσαι κάπως αλλιώς, αλλά σίγουρα συμφωνώ ότι το τραγούδι δεν χρειάζεται υπεράσπιση, ότι είναι η μουσική, η μελωδία, ο στίχος, αλλά χρειάζεται αυτού του είδους πρόθεση για τα κομμάτια. Είναι για τα media τώρα εννοείς, γιατί λέει για τη φαντασία. Εγώ πιστεύω πως την περιορίζει τη φαντασία το βίντεο κλιπ. Γιατί αν ακούσεις το τραγούδι, μπορεί να σκεφτείς φοβερά πράγματα και ίσως περισσότερα από αυτά που θα έχεις σκεφτεί ως σκηνοθέτης. Περιορίζει τη φαντασία όταν υπάρχει κάποιο σενάριο. Όταν γίνονται γυρίσματα χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σενάριο, χωρίς. Βλέπεις τον τραγουδιστή να τραγουδάει και σου αφήνει και εσένα το περιθώριο να φαντάζεσαι και να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα. Δηλαδή τώρα θες να πεις, Αντώνη, το βίντεο κλιπ που είδες δεν σ' άρεσε. Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν γενικά το βίντεο κλιπ. Νόμιζα. Θα ήθελες να μην υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα? Όχι ρε παιδί, δεν παρεξηγείτε. Σωστό να πες, σωστό να το δούμε, να φανεί. Άλλο. Τι άλλο. Τίποτα. Τίποτα άλλο. Βρεδίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχεις την καλή συνάντηση. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Αυτό το φιλί σου έχουμε να έχει αυτή τη μεγάλη επιτυχία που πιστεύω ότι θα έχει. Και πάντα τέτοια. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.